Είναι από το κεφάλαιο ΜΒ του Ισαΐα του Προφήτη, 42 κεφάλαιο, ΜΒ, 42 κεφάλαιο, σελίδα 652 και εδάφιο 23. Σελίδα 652, εδάφιο 23 από το βιβλίο του Ισαΐου του Προφήτου. Τις από σας θέλει δώσει ακρόασιν εις τούτο, θέλει προσέξει και ακούσει στο μετά ταύτα, τις παρέδωκε τον Ιακώβ εις διαρπαγήν και τον Ισραήλ εις λεηλατιστάς, ουχή ο Κύριος αυτός εις τον οποίον ημαρτήσαμεν, διότι δεν θέλησαν να περιπατήσω συνεν της οδής αυτού, δε υπήκουσαν εις τον νόμον αυτού. Δια τούτο εξέχεν επ' αυτόν τη σφοδρότητα της οργής αυτού και την ορμή του πολέμου και συνέφλεξεν αυτόν πανταχώθεν, και αλλά αυτός δεν ενόησε και έκαυσε αυτόν, αλλά αυτός δεν έβαλε τούτο εν την καρδία αυτού. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων μετά σου θέλω είστε, και όταν δια των ποταμών δε θέλουσι πλημμυρίσει επί σέ. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δε θέλεις καΐου, δε θέλει εξαυθεί φλόξ επί σέ. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντίλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπιέν και Σεβάν. Αφότου εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω επί προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μη εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης. Πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι δημιούργησα αυτούς δια τη δόξα μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου αναρωτιέται λέγοντας ποιος είναι αυτός που μπορεί να ακούσει αυτά που θα πω, ποιος είναι αυτός που μπορεί να προσέξει και να δώσει προσοχή σε αυτά που θα πω για το μέλλον. Άλλωστε ο μόνος ο οποίος μπορεί να μιλήσει για τα μέλλοντα είναι ο Θεός, ο οποίος και προετοιμάζει τα πάντα. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του, τίποτα δεν γίνεται κατά τύχη, τι γίνεται αν ο Θεός δεν διατάξει και αν ο Θεός δεν εκπληρώσει. Αλλά πάντοτε προφητεύει για τα μέλλοντα τους δούλους του. Στους δούλους του αποκαλύπτει αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει. Γι' αυτό αναρωτιέται ποιος είναι ικανός να δώσει ακρόαση σε αυτά, να τα προσέξει, και ποιος μπορεί να ακούσει από το Θεό για τα μέλλοντα. Δεν μπορούν όλοι, και δεν μπορούν όλοι να ακούσουν από το Θεό για τα μέλλοντα μόνο και μόνο γιατί ασχολούνται με τα παρόντα. Αυτό είναι το πρόβλημα των ανθρώπων, ότι βασανίζονται, ταλαιπωρούνται για τα παρόντα, ενώ ο Θεός θέλει να αλλάξει τον τρόπο του βλέπειν του λαού του και να τον πάρει από τα παρόντα και να τον φέρει στα μέλλοντα, γιατί αν ο λαός του Θεού βλέψει με προσοχή στα μέλλοντα, σε αυτά δηλαδή τα οποία πρόκειται να κάνει ο Θεός, μόνο τότε θα ξέρει ο λαός του Θεού τι πρέπει να κάνει, δηλαδή να προσαρμόσει τη ζωή του με το σχέδιο του Θεού. Και όχι να θέλουμε να προσαρμόσουμε με την προσευχή μας το θέλημα του Θεού στο θέλημα το δικό μας. Αλλά ο Θεός θέλει να προσαρμόζουμε τη ζωή μας, τις αποφάσεις μας, τις βουλές μας με το θέλημα του Θεού και ιδιαίτερα με το σχέδιο του Θεού, με αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει ο Θεός. Δηλαδή με απλά λόγια, ο Θεός θέλει να εξετάζουμε,
να ερευνούμε, να εξητούμε πού το πάει ο Θεός, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να τον ακολουθούμε και να περπατάμε στα ίχνη του. Γιατί οι αποφάσεις του Θεού δεν αλλοιώνονται, δεν μεταβάλλονται. Εάν είπε, εξάπαντος θα εκτελέσει. Και είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα για την Εκκλησία του Θεού, ιδιαίτερα για το λαό του Θεού, να έχει όραση αληθινή Πνεύματος Αγίου των μελώντων, προφανώς δια του Λόγου του Θεού και δια της φωνής του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό η ερώτηση, η απορία θα έλεγα, η αναζήτηση του Θεού είναι ποιος μπορεί τέλος πάντων να αφήσει τα παρόντα για να ακούσει περί των μελώντων που μόνο ο Θεός μπορεί να κηρύξει, να προφητεύσει και να περιγράψει. Αλλά και ο Θεός όμως αρχίζει από τα παρόντα για να φτάσει στα μέλλοντα. Αν και ο λόγος αυτός είναι προφητικός, γιατί έχει γραφτεί περίπου το 760 π.Χ., όμως αυτά τα οποία αναφέρει αφορούν 100-150 χρόνια αργότερα, το 600 μετά π.Χ. Αλλά ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο για τότε που περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά μέσα από το προφητικό Λόγο του Θεού διδασκόμεθα το πώς εργάζεται ο Θεός, γιατί ο Θεός δεν εργάζεται τυχαία, αλλά πάντοτε εργάζεται με νόμους πνευματικούς που αυτός ο ίδιος έχει περιγράψει, και επειδή είναι πιστός να αρνηθεί το λόγο του δεν δύναται, γι' αυτό και γνωρίζοντας, έτσι μας διδάσκει ο Θεός, μέσα από το λόγο και από αυτά που συνέβησαν από τον προφητικό λόγο μπορούμε και εμείς να ξέρουμε το μέλλον, και πάλι σας λέω μέσα από τον προφητικό λόγο και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνο λοιπόν που έβλεπε ο Ισαΐας ήταν αμαρτία στο λαό, παράβαση. Έβλεπε καρδιές ανθρώπων χαλασμένες, πνεύματα ανθρώπων αλαζονικά. Έβλεπε ευημερία. Αλλά όσο ο Θεός ευλογούσε, αν μπορούμε να το πούμε ευλογία αυτό, και ευημερούσε ο λαός, τόσο πιο πολύ ο λαός έστρεφε την προσοχή του και το βλέμμα του στην αμαρτία. Γι' αυτό προφητικά λέει ο Θεός, ποιος παρέδωκε το λαό μου σε διαπαγή και σε λαιλάτες? Μήπως τόσο πολύ δυνάμωσαν οι εχθροί και έχασα τη δύναμή μου εγώ, ή έχασε τη δύναμή του ο λαός του Θεού? Όχι. Ο Θεός παρέδωσε το λαό σε διαρπαγή και σε λαιλάτες, γιατί δεν θέλησαν να περπατήσουν στα σοδούς αυτού και δεν υπάκουσαν στο λόγο αυτού. Ενώ είναι γεγραμμένο ότι όλος ο λαός του Θεού και οι άνθρωποι του Θεού πάντοτε εξητούσαν λέγοντας «Δίδαξέ μας την οδόν την οποίαν πρέπει να περπατήσουμε και πες μας με λεπτομέρεια το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε», ο λαός του Θεού αδιαφορούσε για το πώς τον βλέπει ο Θεός, για το τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να κάνει. Και αυτό είναι αιτία μεγάλων κακών. Η αδιαφορία, δηλαδή η μη εξήτηση από το Θεό, «Κύριε πες μου που σφάλω για να διορθώσω. Πες μου ποια είναι η οδός την οποία εσύ θέλεις να περπατήσω, και πες μου τι ακριβώς πρέπει να κάνω στη ζωή μου».
επειδή δεν το έκανε αυτό ο λαός του Θεού, γι' αυτό ήρθε με σφοδρότητα η οργή του Θεού, η ορμή του πολέμου, φωτιά, ταλαιπωρία. Παρόλα αυτά ο λαός, επειδή πλέον έπαψε να βλέπει στην ευημερία του και άρχισε να βλέπει στην ταλαιπωρία του και όχι στο σχέδιο του Θεού, δεν εννόησε και δεν έβαλε στην καρδιά του το θέλημα του Θεού. Και έτσι ήρθε το κακό. Κακό μεγάλο. Καταστροφή της Ιερουσαλήμ, καταστροφή του Ισραήλ, εχμαλωσία, εξορία και ταλαιπωρία θανάτου. Μεγάλο κακό που κανείς δεν μπορούσε να το προβλέψει. Ο Θεός όμως το είχε προφητεύσει. Και εμείς ξέρουμε ότι το ίδιο κακό θα έρχεται στη ζωή μας εάν εξετάζουμε μόνο το παρόν, είτε ευλογία είτε ταλαιπωρία, και δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, να εξητούμε τη φανέρωση του σχεδίου του Θεού, ώστε ο Θεός να μας περιγράψει επί προσωπικού επίπεδου, επί οικογενειακού επίπεδου, και μόνο ο Θεός με τη διοίκηση και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ποια οδό πρέπει να ακολουθήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε και τι θέλει ο Θεός να διορθώσουμε. Αν αυτά δεν τα ζητάμε, τότε μεγαλύτερη ταλαιπωρία θα έρχεται. Γιατί όμως? Γιατί ο Θεός έχει ένα τελικό σχέδιο. Ένα τελικό σχέδιο προφητευμένο και προγραμματισμένο από τον ίδιο τον Θεό. Διαβάζω το 5, το 6 και το 7 εδάφιο να δούμε πού θέλει να φτάσει ο Θεός στο λαό του και από ποιους δρόμους αναγκάζεται να τον οδηγήσει για να φτάσει. Μη φοβού, εγώ θα είμαι μετά σου και από ανατολών θα φέρω το σπέρμα σου και από δυσμών θα σε συνάξω. Θα σε επαναφέρω στη γη σου, στη γη τη ρέουσα γάλα και μέλι, στη γη της πνευματικής ευλογίας και όχι της υλικής ευημερίας. Θα σε ξαναφέρω εκεί που θέλω. Θα σε καταστήσω αξιόπιστο, ώστε να μπορώ πλέον να πω προς το βορρά και προς τον νότο, φέρε τα παιδιά μου, τους υιούς μου και τις θυγατέρες μου, και προς την ανατολή και προς τη δύση μη εμποδίζετε αυτούς. Γιατί όλους αυτούς εγώ τους έχω προγνωρίσει προχρόνων αιωνίων, τους έχω προορίσει σύμμορφους της εικόνος του Χριστού και έφτασε η στιγμή να τους καλέσω, να τους δικαιώσω και να τους δοξάσω. Γιατί το πρόγραμμα του Θεού είναι να καταστήσει μια εκκλησία Αγία, ένδοξο, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, μια εκκλησία που θα είναι η δόξα του Χριστού, μια εκκλησία πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως και εν τέλει πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού και κανένας δεν μπορεί να τα αλλάξει. Κανένας δεν μπορεί να το μεταβάλει. Το πρόβλημα είναι πώς θα μας φτάσει μέχρι αυτού του σημείου. Πώς? Με αυστηρότητα, με ταλαιπωρία, με δοκιμασία, αν χρειαστεί με εχμαλωσία και εξορία, ή με χριστότητα, με αγαθοσύνη, προχωρώντας τον άνθρωπο από πίστη σε πίστη, από χάρη σε χάρη και εν τέλει από δόξα σε δόξα. Είναι εδώ ο λαός του Θεού και πρέπει να φτάσει εδώ. Το πρόβλημα είναι από αυτό το δρόμο της χριστότητος ή από αυτό το δρόμο της αυστηρότητος. Πώς θα φτάσει εκεί? Θα φτάσει όμως. Όποιος αντέξει βέβαια θα φτάσει. Δεν θα φτάσουν όλοι. Δεν είναι όλοι εκ των κληρονομούντων τας επαγγελίας, όπου η επαγγελία του Θεού με θόρκο επιβεβαιωμένη είναι
ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Αλλά δεν είναι όλοι εκ των κληρονομούντων τας επαγγελίας. Υπάρχουν αυτοί που αδιαφορούν για τις επαγγελίες. Υπάρχουν αυτοί που νομίζουν ότι είναι κληρονόμοι της επαγγελίας. Και υπάρχουν αυτοί που πραγματικά είναι κληρονόμοι της επαγγελίας. Πώς όμως θα φτάσουνε? Γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί. Θα φτάσουμε εκεί. Ο Θεός θα μας φέρει εκεί. Όχι εμάς όλους, την Εκκλησία Του. Και όποιον υπομείνει έως τέλους, και αυτόν θα τον φέρει εκεί. Αυτό είναι το βέβαιο. Βέβαια ο λαός Ισραήλ όταν τ' άκουγε και εμείς όταν ακούμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο θα μας φτάσει, αλλά ο τρόπος που θα μας φτάσει δεν εξαρτάται από το Θεό, εξαρτάται από μας. Εξαρτάται από την προσωπική μας επιλογή, εξαρτάται από την απόφαση της ζωής μας. Και αν ακόμα δεν το πιστεύεις αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει ο Θεός. Γιατί δεν το πίστευε και ο λαός Ισραήλ, ούτε οι βασιλείς, ούτε οι άρχοντες. Κανείς δεν το πίστευε. Και όταν μίλαγε ο Ιερεμίας, του λέγανε μη μιλάς, προδότης είσαι. Όμως ο Ιερεμίας προφήτευε εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί ο Θεός δεν μεταβάλλει βουλές και δεν μεταβάλλει και τρόπο ενέργειας. Ή με την αυστηρότητα ή με τη χριστότητα. Ο λαός αυτός όμως, επειδή δεν ήθελαν να περπατήσουν την οδόν που ο Θεός είχε προσδιορίσει για αυτούς και αδιαφόρησαν τελείως να υπακούσουν στο Λόγο του Θεού, ανάγκασαν τον Θεό να συμπεριφερθεί με μεγάλη αυστηρότητα. Το ότι είναι αυστηρός ο Λόγος του Θεού και ο Θεός, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει. Αντιθέτως, αυτό αποδεικνύει την αγάπη του Θεού. Επειδή αγαπάει, επιμένει στο να πειθεί, στο να σεβεί, με πολλές φορές σκληρό τρόπο να τον φέρει στο δικό του δρόμο. Επειδή ακριβώς τον αγαπάει. Όμως αδερφοί, εμείς πρέπει να επιλέξουμε την οδό της Χριστότητος. Η οδός της Χριστότητος ξεκινάει από το γεγονός ότι πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Πιστεύουμε στα Λόγια του Θεού. Είναι πολύ σοβαρό αδερφοί, πιστεύεις σε αυτό που ακούς τώρα, το οποίο δεν είναι δικός μου λόγος. Είναι ο Λόγος του Θεού, είναι το σχέδιο του Θεού, έτσι εργάζεται ο Θεός. Το πρώτο βήμα είναι πιστεύω ότι έτσι θα γίνει στη ζωή μου. Ή Χριστότης ή αυστηρότης. Εάν αυτό το κατανοήσω, το αποδεχθώ και το πιστέψω, τότε και μόνο τότε θα αλλάξω λογική, θα αλλάξω όραση, θα αλλάξω σκέψη και θα πω δεν με ενδιαφέρουν τα παρόντα. Εγώ από εδώ και πέρα αρχίζω και εξητώ τα μέλλοντα. Εξητώ τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω εσύ Κύριε να μου πεις και να μου φανερώνεις και να προπορεύεσαι στην οδόν την οποία πρέπει να περπατάω. Και θέλω ο λόγος σου για μένα να είναι τα όρια της ασφαλείας μου. Δεν είναι ο λόγος σου αυστηρός και εντολές σου βαριές, το φορτίο σου ασήκωτο. Καλό είναι το φορτίο σου. Ελαφριές είναι οι εντολές, δεν είναι σκληρός ο λόγος σου. Άλλωστε, εάν δεν περπατήσουμε σύμφωνα με το λόγο σου, σε ποιο να πάμε? Μόνο εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Ποιο να ακούσω? Να ακούσω πρωθυπουργούς, αντιπολίτευση, συμπολίτευση, σοφούς ανθρώπους, πανεπιστήμονες? Ποιο να ακούσω? Σε σύγχυση είναι όλοι. Σε αμηχανία είναι όλοι. Σε απόλυτη αδυναμία είναι όλοι. Σε φόβο είναι όλοι.
για αυτά τα οποία έρχονται μπροστά τους. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Γι' αυτό σταματάω να ασχολούμαι με αυτούς και στρέφω το βλέμμα μου σε Αυτόν, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, που είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να με περάσει από δρομάκια ασφαλείας, να με βγάλει από το αδιέξοδο, και είναι ο μόνος που μπορεί την κλειστή πόρτα που βρίσκομαι μπροστά να την ανοίξει. Γιατί είναι αυτός που ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Μόνο σε Αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος στον οποίον μπορώ να στρέψω το βλέμμα μου με ασφάλεια και σιγουριά. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μόνο ο Λόγος του Θεού. Και ο Θεός τι λέει? Η πρόθεσή του είναι μία απαραίτητη, η προϋπόθεση είναι μία και απαραίτητη για να με φτάσει στην Εκκλησία την Αγία, την Ένδοξο, την Έχουσα Κοιλίδα Ηρητίδα Ιτήτων Τιούτων και την προσωπική μου ζωή σε αυτή την κατάσταση και την οικογενειακή μου ζωή και την εκκλησιαστική μας ζωή, αλλά ακόμη και την εκκλησία σε όλη την πατρίδα μας, αλλά και όλη την πατρίδα μας. Μόνο αυτός. Μόνο με την φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο με το Λόγο του Θεού. Και η προϋπόθεση που θέλει ο Θεός είναι να μας καταστήσει πολύτιμους ενώπιόν Του. Γιατί ομολογεί ο ίδιος, αφότου εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, εδοξάστης, σε αγάπησα και γι' αυτό θα κάνω κρίση στα έθνη και τους λαούς που έρχονται εναντίον σου, προκειμένου να σε αποκαταστήσω σε λαό εκλεκτό, σε εκκλησία αγία και ένδοξη. Μία είναι η προϋπόθεση, να σε καταστήσει πολύτιμο και να σταθείς πολύτιμος. Πολύτιμος σημαίνει αξιόπιστος στα μάτια του Θεού, σημαίνει ευάρεστος, να πράττεις το λόγο του και τα ευάρεστα ενώπιον του Θεού, χρήσιμος και απόλυτα καρποφόρος. Ένας δούλος, ένας άνθρωπος, ένας λαός, τον οποίο ο Θεός μπορεί να εμπιστευθεί και ιδιαιτέρως με τον οποίο ο Θεός μπορεί να εργαστεί το έργο Του και το σχέδιό Του. Πολύτιμος. Αλλά για να σε καταστήσει πολύτιμο, όπως το χρυσάφι καθαρίζεται στη φωτιά, έτσι θα χρειαστεί να περάσεις και από φωτιά. Όπως τα άλλα καθαρίζονται με το νερό, πρέπει να περάσεις και από το νερό. Και όπως ο Ιησούς Χριστός νίκησε το διάβολο με το σταυρό, πρέπει να κουβαλήσεις και το σταυρό σου. Δεν είναι η ζωή εν Χριστώ τραλαλά και επιπεολαιότητες. Η ζωή πνευματική εν Χριστώ είναι αφιέρωσης, εξήτησης, προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού. Στους εξητούντας ο Θεός γίνεται μισθαποδότης, σε αυτούς που μελετάνε το Λόγο του Θεού, όχι για να τον κηρύξουνε, όχι για να τον μάθουν απ' έξω, αλλά για να τον ζήσουνε, σε αυτούς ο Θεός ενεργεί με προόδο, προκοπή και οικοδομή. Και είναι απαραίτητο ο άνθρωπος του Θεού να είναι ειρηνικός, να έχει ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, αλλά ιδιαιτέρως τον αγιασμό του να φροντίζει, γιατί εάν δεν είναι σε αγιασμό, δεν πρόκειται ποτέ να δει το πρόσωπο του Θεού. Άρα λοιπόν ξέρουμε τώρα
γιατί μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ότι θα περάσουμε δια των υδάτων, θα περάσουμε δια των ποταμών και θα περάσουμε δια του πυρός, γιατί το έργο εκάστου θα δοκιμαστεί δια πυρός. Θα περάσουμε. Κανένας δεν θα ξεφύγει από αυτή την πορεία η οποία θα τον καταστήσει πολύτιμο ενώπιον του Θεού, για να αποκαλυφθεί και να φανερωθεί σε όλους τους ανθρώπους η αγάπη του Θεού σε αυτόν, να τον δοξάσει ο Θεός και να τον καταστήσει πολύτιμο, δηλαδή ευάρεστο εις το Θεό, αξιόπιστο, χρήσιμο, καρποφόρο. Και όλα αυτά ξεκινάνε από την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, που είναι τα τρία αυτά που μας μένουν. Αλλά θα περάσεις από νερό, από ποτάμια και από φωτιά, λέει ο Θεός, αλλά μη φοβάσαι. Δεν σου λέει μη φοβάσαι, εγώ δεν θα σε αφήσω να περάσεις. Γιατί πρέπει να κατασταθείς πολύτιμος. Θα περάσεις. Αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου και τα ποτάμια δεν θα πλημμυρίσουν σε σένα και η φωτιά δεν θα σε κάψει ούτε θα σε καταστρέψει. Θα περάσεις, αλλά όχι μόνο σου, μαζί μου. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Μαζί μου. Αν περάσεις μόνο σου, χάθηκες. Θα περάσεις, αλλά μαζί μου. Και για να περάσεις μαζί μου, πρέπει να μένεις κοντά μου. Και για να περάσουμε μαζί, πρέπει να μ' αγαπάς και να εκτελείς τις εντολές μου. Γιατί μαζί μου θα μείνει μόνο αυτός που μ' αγαπάει. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Η αγάπη θα μας συνδέσει με τέλειο τρόπο με τον Χριστό. Η αγάπη θα μας συνδέσει με τέλειο τρόπο με την οικογένειά μας και με τα αδέλφια μας. Να λοιπόν το τέλος της υποθέσεως. Υπάρχει ο δρόμος της αυστηρότητος και της μοναξιάς. Υπάρχει ο δρόμος της αυστηρότητος μαζί με τον Χριστό. Υπάρχει και ο δρόμος της Χριστότητος μαζί με την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα να εκλέξουμε ποια οδό θέλουμε να περπατήσουμε. Και να του το πούμε καθαρά όμως. Όχι να τα ακούσουμε και να φύγουμε, αλλά να τα ακούσουμε, να βάλουμε στην καρδιά μας βαθιά, και όταν θα βρεθούμε μόνοι μας με Αυτόν, να καθίσουμε να του το περιγράψουμε. Κύριε, μέσα από το Λόγο Σου μας μίλησες, μου μίλησες, γιατί δεν ξέρω σε εσάς, αλλά εμένα μου μίλησε ο Θεός. Θέλω να αποφύγω την αυστηρότητά Σου. Εάν δεν μπορώ, γιατί δεν βάζω μυαλό, θέλω να είμαι μαζί Σου, αλλά θέλω, αν είναι δυνατόν, να περπατήσουμε στο δρόμο αυτό μέχρι να με καταστήσεις αξιόπιστο, πολύτιμο στους οφθαλμούς Σου. Θέλω να βαδίζουμε μαζί. Μαζί. Όχι να προπορεύουμε εγώ και εσύ να με ακολουθείς όπου εγώ πηγαίνω, αλλά να προπορεύεσαι εσύ και εγώ να σε ακολουθώ όπου εσύ πηγαίνεις. Να με διδάσκεις δηλαδή την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω, όχι μόνο με διδασκαλίες, κηρύγματα που είναι απόλυτα απαραίτητα, αλλά να με διδάσκεις και με τη ζωή, με τις περιστάσεις της ζωής, με τα πράγματα της ζωής. Θέλω, Κύριε, να περπατώ ακριβώς στα ίχνη Σου και στο δρόμο Σου. Και θέλω να πράττω ακριβώς αυτά τα οποία Εσύ έχεις προετοιμάσει για μένα. Θέλω να με καταστήσεις πολύτιμος στους οφθαλμούς Σου
αξιόπιστο, ευάρεστο, χρήσιμο καρποφόρο για να με οδηγήσεις στη μία εκκλησία, την Αγία την Ένδοξο που εσύ δια Πνεύματος Αγίου ετοιμάζεις για να παραλάβεις. Στη μία εκκλησία που δεν θα έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, στη μία εκκλησία που θα είναι πλήρης πίστεως, δυνάμεως και Πνεύματος Αγίου εμένα, εσένα, εμάς, τους άθλιους και τους ιτιδανούς. Αμήν.